Θα συνομιλήσουμε και για το πολιτικό κλίμα και για το κλίμα στην κοινωνία και για το πακέτο των εθνικών και για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής με έναν καλό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, πολιτικός επιστήμονας, τον κύριο Θέμη Τζίμα, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν πολλές φορές πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, αλλά σήμερα του ζητήσαμε να ξεκινήσουμε από τη λεγόμενη εσωτερική, άντε να το πούμε έτσι, επικαιρότητα. Βεβαίως, οι εξελίξεις η μία ανατρέπει την άλλη, αλλά τέλος πάντων, μία γενική εικόνα διαμορφώνεται. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ για την ανταπόκριση. Είμαστε σε φάση βαρεμάρας, πιστεύετε? Μου θυμίζεται αυτό που λέγανε πριν το Μάη του 68, η Γαλλία βαριέται. Και ελπίζω βέβαια, επειδή σε αυτή τη φάση, δεν είμαστε βέβαια ακριβώς στη φάση της βαρεμάρας, αλλά επειδή είμαστε σε μια τέτοια σχετική φάση, ελπίζω να έχουμε την εξέλιξη που είχε η Γαλλία, αφότου είχε υποθεί εν λόγω φράση. Και η οποία της έδωσε μερικές δεκαετίες ζωής ακόμα πολιτικής, ώσπου ξανακύλησε και η Γαλλία στην, στην παθητικότητα. Είμαστε σε φάση παθητικότητας. Δηλαδή υπάρχουν συντετριμμένες προσδοκίες από το 2015 και άρα απογοήτευση. Πολύ οργή, η οποία όμως δεν εκδηλώνεται με κανένα δημιουργικό τρόπο προς το παρόν. Μάλλον εντείνει τις συνθήκες παρακμής έτσι όπως διοχετεύεται. Συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη δεν ζείτε? Ναι, ναι. Πώς έπεσε άγριο ξύλο στη συναυλία χθες του Τράπερ Συντάρτα? Άγριο ξύλο. Μάλιστα το βλέπω. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι για άλλη μια φορά η Αθήνα μας ξεπέρασε. Σωστό και αυτό. Τη δολοφονία, τη γνωστή, και τα αυτοκίνητα, τα θωρακισμένα. Ναι, τα οποία έχουν και ιδιοκτησία, μάθαμε σήμερα. Ναι, τα οποία έχουν ιδιοκτησία, αλλά τώρα θα μας κατηγορήσουν για boomers, αλλά όπως έλεγε στα φιλαράκια ο Τζόι, ένα ρακούν το πήγε από εδώ εκεί, έτσι και αυτό το αυτοκίνητο μας είπε ο Σκάι ότι με κάποιο τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει πώς βρέθηκε στα χέρια οργανωμένου οπαδού, παύλα στελέχους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν και στη μαφία, και τον οποίο τον Μακαρίτη μάλλον τον σκότωσαν, όχι γιατί μάλωσε με έναν άλλον οδηγό στο φανάρι, αλλά για κάποιο άλλο λόγο. Μάλιστα. Δεν ήξερα ότι, προσωπικά δεν έχω μπει ποτέ σε θωρακισμένο αυτοκίνητο, αλλά δεν ήξερα ότι τόσο εύκολα κανείς το παίρνει από μια εταιρεία χωρίς κανέναν έλεγχο, το οδηγεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι τα είδη της ελληνικής επιχειρηματικότητας αυτά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, οι συντετριμμένες προσδοκίες και η οργή η οποία δεν εκδηλώνεται με δημιουργικό τρόπο δημιουργούν συνθήκες αναγκαστικής συνένεσης. Και η αναγκαστική αυτή συνένεση δεν γεννά κανένα ενδιαφέρον, διότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει ενδιαφέρον η προεκλογική αυτή περίοδος. Αυτό δεν το λέω για να καλώ τον κόσμο να μην ψηφίσει, το ακριβώς αντίθετο. Να ψηφίσει μπας και έστω στο βαθμό που επιτρέπουν οι εκλογές αλλάξει κάτι και ξαναυπάρξει πολιτική ζωή στη χώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον προεκλογική περίοδος, διότι κανένα από τα μείζωνα ζητήματα δεν τίθεται παρά μόνο με τρόπο ευκαιριακό. Δηλαδή επειδή έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Πνευματικός και επειδή δυστυχώς πεθάναν ορισμένοι άνθρωποι, μιλάμε για το σύστημα υγείας. Αυτή είναι η απόλυτη αποτυχία του πολιτικού συστήματος και ακόμη περισσότερο της αντιπολίτευσης, διότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να μην θέλει να συζητώνται ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή πια, ότι συζητάμε για τέτοια θέματα μόνο επ' αφορμής, όχι γιατί ορίζει ατζέντα η αντιπολίτευση και αναγκάζει την κυβέρνηση να απολογηθεί την όποια κυβέρνηση, προκειμένου τη συγκεκριμένη. Για τα κακό στη κείμενα, πρέπει κάποιος άνθρωπος να πεθάνει για να μιλήσουμε για την υγεία. Ναι, πρέπει να πει ο άλλος μια ακραία κοινική χαροκόπου ατάκα, πολιτικός, για να γίνει θέμα. Αυτό λέει. Πρέπει να σώζουμε, να παρατείνουμε τη ζωή καρκινοπαθών. Μάλιστα. Πρέπει να σκοτωθούν 57 άνθρωποι για να συζητήσουμε για 2 εβδομάδες για τα τρένα και να τα ξεχάσουμε μετά. Πρέπει οι Τούρκοι να απειλήσουν ότι θα καταλάβουν κάποιο νησί και να απειλήσουν και πιστικά, δηλαδή να δείξουν ότι το εννοούν, γιατί αλλιώς δεν του δίνουμε σημασία.
για να μιλήσουμε για την εθνική άμυνα και πάει λέγοντας. Άρα λέτε, κύριε Τζίμα μου, ότι αυτή είναι η αποτυχία του πολιτικού συστήματος πρωτίστως δε της εκάστοτε αντιπολίτευσης, διότι η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση δεν έχει λόγο να ανοίγει θέματα που ενδεχομένως θα κανάντζεις. Ακριβώς. Και ειδικότερα για να μην το γενικεύω κι εγώ πάρα πολύ, τη συγκεκριμένη αντιπολίτευση, μίζωνος και ελάσσονος, η οποία αποτυχάνει να ορίσει ατζέντα εδώ και πολλά χρόνια. Και αποτυχάνει να ορίσει ατζέντα πρώτον γιατί έχει ένα τεράστιο κενό αξιοπιστίας, διότι δύο φορές διαρρήχθηκε το κοινωνικό συμβόλαιο από τα κόμματα τα οποία κατεξοχήν είχαν υποτίθεται το υπερασπίζονταν, δηλαδή πρώτα από το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, 2010, 2012 και 2015. Άρα υπάρχει κενό αξιοπιστίας το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Αντιθέτως, οι ομάδες τελεχών οι οποίες ήταν υπεύθυνες για αυτά τα γεγονότα λίγο πολύ ηγεμονεύουν τα δύο κόμματα ακόμη και σήμερα. Δεύτερον, διότι έχουν, η αντιπολίτευση έχει πολύ μικρή κοινωνική γύρωση, άρα δεν μπορεί να κινήσει οργανωμένους κοινωνικούς χώρους προς την Α ή τη Β κατεύθυνση. Και ως εκ τούτου, ακόμη και αν λέει κάτι, το μοναδικό κανάλι επικοινωνίας με τον ελληνικό λαό είναι τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία φυσικά είναι απολύτως ελεγχόμενα. Και η κοινωνία, θα πει κάποιος, σας διαβάζω εδώ, γιατί σωστά είπατε εσείς, χρειάζεται ένα ατυχές συμβάν ή ένα δραματικό συμβάν ή μια παπαρολογία, γιατί εκεί την εντάσσεις, δήλωση ενός πολιτικού. Το ίδιο συνέβη και με τους φόρους. Χάσαμε την μπάλα τελικά τι είναι μεσαία τάξη και τι είναι μεγάλη τάξη και τι είναι μικρομεσαία και τι είναι μικρός και τι είναι μισθωτός και τι είναι συνταξιούχος, και οι μόνοι που δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα, μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν μιλούν, όλοι οι άλλοι μιλούν. Προσέξτε εδώ, μου λέει, εννοώ δηλαδή ότι πάλι με ατάκες ακόμη και στην οικονομία έχουμε προεκλογικά. Μου λέει εδώ πέρα φίλος από την Σουηδία, ο Γιώργος, από το Encoping, αν το διαβάζω σωστά. Μέχρι τα 43 μου ήμουν στην Ελλάδα, τώρα είμαι 54. Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμουν στον ιδιωτικό τομέα σε γενικά μεγάλες εταιρείες. Ο μισθός μου ήταν καλός και για την ακρίβεια καλύτερος από το 70% των Ελλήνων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εκείνης εποχής. Ήμουν δηλαδή από τους έχοντες και κατέχοντες. Αυτούς δεν θέλουμε να φορολογήσουμε. Ο μεγαλύτερος μισθός που πήρα στην Ελλάδα ήταν 1.632 ευρώ μεικτά. Μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς και θα καταλάβετε. Ο κόσμος, ρωτώ, η κοινωνία, πώς το εισπράττει όλο αυτό? Η κοινωνία δεν είναι ούτε ένα πράγμα, ούτε κινείται, ούτε κινήθηκε ποτέ, ιδίως σε βάθος χρόνου, χωρίς καθοδήγηση και οργάνωση και καθοδήγηση, δηλαδή χωρίς κόμματα τα οποία να υπάρχουν μέσα της και να μπορούν να εκφράσουν συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Μάλιστα, αυτό το οποίο είπατε είναι πολύ σωστό και δείχνει ακριβώς την πλήρη στρέβλωση και την ιδεολογική ήττα ενός χώρου, την οποία αν δεν την αντιληφθεί δεν θα ανασυγκροτηθεί και ποτέ. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για οικονομία, μιλάμε μόνο για δημόσια οικονομικά, μόνο για φόρους. Αυτό είναι καταπληκτικό, ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα, το οποίο και μάλιστα ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο να βγει και να μιλήσει για παραγωγικές δυνάμεις, για παραγωγικές σχέσεις, ποιοι παράγουν, με ποιο τρόπο και για παραγωγική ανασυγκρότηση, για να ξαναρχίσουμε να παράγουμε. Συζητάμε μόνο για το ποιο θα φορολογήσουμε. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας από την αντιπολίτευση που να λέει θέλω μία ταξική συμμαχία που να είναι οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι μικρομεσαίοι, οι όποιοι. Όποιον θέλει. Συζητούν όλοι πάνω σε μια επιβαλλόμενη επιβληθής ατζέντα, η οποία ορίζει μια μεσαία τάξη, μάλλον η οποία δεν ορίζει μια μεσαία τάξη, θέτει στο επίκεντρο μια μεσαία τάξη, στην οποία φαντασιακό το τρόπο ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι ανήκει και άρα να νομίζει ότι απειλείται από υπερφορολόγηση. Λοιπόν, άρα εξ ορισμού αυτός ο οποίος κατέχει τα μέσα ενημέρωσης βάζει έναν απροσδιόριστο όρο και σε κολακεύει με το να σε κάνει να νομίζεις ότι ανήκει σε αυτήν, σε αυτόν τον όρο, μπορεί και να κερδίζει. Γιατί το λέω αυτό?
διότι ακριβώς όταν αποτυγχάνεις να θέσεις τα πραγματικά ζητούμενα στους μαζικούς κοινωνικούς χώρους, δεν υπάρχει καμία κοινωνία η οποία μπορεί να κινηθεί. Δεν συγκροτείς κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι κάτι το αόριστο. Δεν υπάρχει έτσι γενικώς. Σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο, σε κάθε δεδομένη ιστορική συγκυρία, υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν τη συντήρηση του status quo και κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες έχουν συμφέρον και είτε το επιδιώκουν είτε μένουν παθητικές, έχουν συμφέρον από την ανατροπή του status quo. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον από την ανατροπή του status quo δεν ακούν κανέναν ο οποίος να μιλάει για αυτά που τους είναι αναγκαία. Δηλαδή, απολογείται διαρκώς, πρώτα απ' όλα έχει μια ευθύνη και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα στελέχη τους, έτσι, διότι δεν μπορεί να έχει στελέχη τα οποία είναι καταφανώς ακατάλληλα και έχουν και τεράστιο γνωσιακό πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά των πολιτικών κομμάτων, ότι τα επιτελεία έχουν πρόσωπα όλων των κομμάτων πολύ χαμηλού επίπεδου. Απλώς όταν είσαι αντιπολίτευση αυτό φαίνεται περισσότερο. Δεύτερον, δεν μπορεί να παρασύρεσαι σε μια συζήτηση περί φορολόγησης μιας υποτιθέμενης μεσαίας τάξης τη στιγμή που υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι περνούν όλο τους τον εργασιακό βίο στην επισφάλεια, σε άθλιες εργασιακές σχέσεις, σε άθλιες εργασιακές συνθήκες, όταν υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι πανεπιστημίων των οποίων τα πτυχία τους δεν αξίζουν σχεδόν τίποτα στην αγορά εργασίας, όταν υπάρχουν απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων των οποίων επίσης τα πτυχία δεν αντιστοιχούν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όταν δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός κανενός είδους για το πώς θα ανασυγκροτηθεί η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα και διάφορα ακόμα ζητήματα. Όταν η αγροτική και πάει λέγοντας, όταν όλα αυτά λείπουν από τον δημόσιο λόγο σου, πώς θα κινητοποιήσεις φυσικά τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν μια αλλαγή του status quo? Εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις θα αισθανθούν ότι δεν εκφράζονται κατά κανένα τρόπο, άρα θα μείνουν άπραγες ή και ενδεχομένως θα υποστηρίξουν το κόμμα που εκφράζει τους ταξικούς τους αντιπάλους. Οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες έχουν συμφέρον από το status quo θα κινητοποιηθούν και θα ψηφίσουν το κόμμα το δικό τους. Έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα, το οποίο βγήκε στις 21 Μαΐου. Και νομίζω, κύριε Τζίμα, για το πώς συμπληρωματικά, και εσείς θα πείτε αν συμφωνείτε προεκτείνοντάς το ή διαφωνείτε και αλλάζοντάς το. Μα και όταν μπαίνει στη συζήτηση των φόρων, ο τρόπος που το κάνεις είναι σωστός, διότι λες ότι η κυβέρνηση του νεοφιλελευθερισμού, αυτό είναι το αφήγημα, προστατεύει τα πολύ μεγάλα συμφέροντα και νομοθετεί με τρόπο τέτοιο που να γλιτώνουν τους φόρους. Τα μεγάλα συμφέροντα πιστεύετε ότι περιμένουν τα νομοθετήματα, όχι ότι τους χαλάνε. Έχουν τους φορολογικούς παραδείσους. Έχουν στρατιές νομικών και λογιστών. Μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους, ακόμη και με τις επιστροφές φόρων. Το κρίσιμο κομμάτι της φορολόγησης είναι ένα κοινό εκλογικό 2 εκατομμυρίων που κανείς δεν το ακουμπά σε ζητήματα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής. Κανιτζής. Πρώτα απ' όλα αυτό που λέτε είναι σωστό. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα που δεν ανήκουν απαραίτητος στην πολύ μεγάλη αστική τάξη, τα οποία φοροαποφεύγουν και φοροδιαφεύγουν. Σωστό. Δεύτερον, τόσο από την παρούσα κυβέρνηση όσο και από την προηγούμενη υπάρχουν, και από αρκετές προηγούμενες, υπάρχουν προκλητικές συμπεριφορές εύνοιας έναντι μερίδων του πολύ μεγάλου κεφαλαίου. Εφοπλιστές, τράπεζες, μεγάλη εισαγωγή, οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την ενέργεια, με τα καύσιμα, που είναι πολύ συγκεκριμένες, έτσι, είναι 2-3, δεν είναι παραπάνω. Σωστά. Λοιπόν, μεγάλο εργολάβι, οι οποίοι παίρνουν ληστρικό το τρόπο, για παράδειγμα την Εγνατία. Λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις πολύ μεγάλες στρατηγικές υποδομές της χώρας, αν τους μαζέψουμε όλους αυτούς, δεν είναι πάνω από μερικές δεκάδες μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να είναι και λιγότερες.
από μερικές δεκάδες, αλλά δεν είναι παραπάνω, ελληνικών και ξένων συμφερόντων και συνήθως σε μια διαπλοκή ελληνικών και ξένων συμφερόντων από κοινού. Η μεγάλη φοροαποφυγή, η οποία αγγίζει δισεκατομμύρια, ξέρουμε ότι βρίσκεται εκεί. Και κάτω από αυτές, έχετε δίκιο, υπάρχουν χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, μεσαιομεγάλα ας πούμε, τα οποία επίσης φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν. Λοιπόν, και για τις δύο περιπτώσεις και για τις δύο κατηγορίες, και χωρίς να θέλω να κάνω τον έξυπνο και να πω ότι να υπάρχει ένας τρόπος που θα εκμηδενήσουμε τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, πάντα θα υπάρχει και παντού μέχρι ενός ήμου υπάρχει. Λοιπόν, και στις δύο κατηγορίες όμως ξέρουμε ότι το μέγεθος της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής προκύπτει από σχέσεις διαπλοκής και διαφθοράς. Το γνωρίζουμε. Λοιπόν, δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί το μεν πολύ μεγάλο κεφάλαιο ελέγχει τα πολιτικά κόμματα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πριν λίγες μέρες σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή όπου ρωτούν στέλεχος της αντιπολίτευσης, θα φορολογήσετε δηλαδή το Βαρδινογιάννη και το Λάτσι, και καταπίνει τη γλώσσα του και αλλάζει αμέσως κουβέντα. Λοιπόν, ένα από τα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν αγγίζουν αυτό το ζήτημα τα πολιτικά κόμματα διότι ελέγχονται και διότι σε ό,τι αφορά τη χαμηλότερη κοινωνική κατηγορία φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, αυτή η μαύρη οικονομία αποτελεί κατά τα κόμματά μας και ενδεχομένως είναι μέχρι ενός σημείου ένα αμορτισέρ απορρόφησης κοινωνικών κρεβασμών. Από τη στιγμή που δεν παράγεις πλούτο ως χώρα, έχετε δίκιο. Είναι αμορτισέρ εκτόνωσης. Τι άλλο να κάνεις. Το τυράκι είναι. Μάλιστα. Και επειδή δεν έχουμε δεν έχουμε αποτελεσματικό κράτος ευημερίας και μετά από ιδίως από 15 χρόνια κρίσης, κανείς δεν εμπιστεύεται ότι υπάρχει κάποιος που θα στήσει ένα κράτος ευημερίας και θα το διατηρήσει στον χρόνο, σε ένα βάθος έστω 20ετίας, 30ετίας, έστω όσο είναι ο εργασιακός βίος ενός εργαζομένου, και παραπάνω βέβαια είναι πλέον, η υπόρρητη υπόσχεση ποια είναι? Εάν είσαι αρκετά τυχερός, θα σε αφήσω να φοροδιαφύγεις και να φοροαποφύγεις, δεν θα έχεις βέβαια να περιμένεις τίποτα από το κράτος, αλλά θα μπορείς μόνος σου να βάλεις κάποια λεφτά στην άκρη και ίσως να είσαι από τους τυχερούς που την κρίσιμη στιγμή θα μπορούν να πάνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό φυσικά δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής διάλυσης, διότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα θα μείνει στα επίγοντα του δημοσίου νοσοκομείου. Και όπου βγει. Ακριβώς. Και όπως βγει. Κύριε Τζίμα, θέλω να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Διότι θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κρίνεται τελικώς στην κάλπη της 25ης Ιουνίου και να ανοίξουμε μετά το κεφάλαιο, σας παρακαλώ πολύ, που δεν συζητήθηκε καθόλου, ενώ παρασκηνιακώς λέγονται πράγματα και θάματα και γίνονται, των εθνικών και της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Τζίμα, πριν μου πείτε οτιδήποτε, για αυτό που σας ρώτησα, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να έχουμε κατά νου ότι κρίνεται στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, πρέπει να σας μεταφέρω αυτά που λένε ακροατές. Ξέρετε ότι η εκπομπή το αγαπά αυτό πολύ. Λοιπόν, λέει ο Σιμεών που οδηγεί και ταξί. Από το 2017 το ΚΚΕ μιλάει για κοινωνική συμμαχία. Ή μήπως το κουκουέ δεν μας κάνει και δεν το αναφέρουμε. Ένας. Άλλος. Καλημέρα. Νομίζω πως κάνουμε ένα λάθος. Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες, ο Νίκος το λέει αυτό, περνάνε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπαγορεύει το τι θα γίνει. Αν αποκλίνουμε θα υποστούμε κυρώσεις, εκτός αν θέλουμε ρήξη, και τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Άλλος Νίκος. Καλημέρα στον αγαπητό Θέμη Τζίμα. Μιλάμε για δυνάμεις και αναρωτιέμαι αν είδε κάποια αντίδραση από το πλέον αντιδραστικό και καταγγελτικό κόμμα της χώρας, το ΚΚΕ, για τη βόλτα επιθεώρησης της αποικίας που έκανε ο αρχηγός της CIA στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς να ρωτήσει και κανέναν. Όταν παίρνουμε τα συμπεάκια, τα πανό μας και τα συνθήματά μας να πάμε βόλτα προς την πλατεία Μαβίλη, είμαστε πρώτοι από όλους. Άλλος φίλος, εδώ, ο Παναγιώτης. Υπάρχει εν τέλει τρόπος να ξεφύγουμε από την παθητικότητα, κύριε Τζίμα, ή περιμένουμε μήπως και παρουσιαστεί κάποια απροσδιόριστη ευκαιρία στο μέλλον? Ο Βαγγέλης.
τόσο οι εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και αντιπολιτεύσεις δεν ενδιαφέρονται για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, αφού ήδη τόσα χρόνια προσπαθούν να σαμπατάρουν την όποια ανάπτυξη. Τα παραδείγματα πολλά. Έκλεισαν εταιρείες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και να δώσουν ένα όραμα στους νέους. Και όχι να είναι όραμα η μετανάστευση. Τι να θυμηθεί κανείς? Τους κινητήρες και τρακτέρ Μαλκότσι, την Πειραϊκή, Πατραϊκή και Αιγαίο, τη Λιβάη στην Καλαμάτα, Πιρέλι και Goodyear δεκαετία του 80, υπήρχαν 11 αυτοκινητοβιομηχανίες που συναρμολογούσαν στην Ελλάδα και χιλιάδες άλλες εταιρείες που έκλεισαν για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα και όχι εθνικά. Μας θέλουν μόνο γκαρσιόνια, ούτε καν σερβιτόρους και υποκόμους των ξένων, λέει ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Η Φωτεινή λέει: καλημέρα. Περίμενα να καλέσετε τον κύριο Τζίμα για να του πω πόσο τον θαυμάζω στους αναλύσεις του, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος, επιστήμονας με συγκροτημένη σκέψη και ξεκάθαρο ανθρώπινο και δομημένο λόγο. Και τέλος, η Κάρμεν, πώς εξηγεί ο κύριος Τζίμα την πλειοψηφία που δεν μπορεί να πληρώνει την ιδιωτική υγεία να δίνει την ψήφο σε αυτούς που την καταδικάζουν να πληρώνει ιδιωτική υγεία? Ναι, πολλά τα ερωτήματα. Να πω μόνο το εξής. Σε σχέση με τον πρώτο ακροατή σας, δεν αρνούμε ούτε υποτιμώ τα όσα έχει πει το ΚΚΕ. Πράγματι, έχει καταγγείλει πολλά πράγματα. Βεβαίως, ανήκω σε αυτούς που έχουν μια διαφωνία μεγάλη με το ΚΚΕ ως προς τη στάση του στον σημερινό πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι εκεί αντικειμενικώς, δεν λέω ότι έχει αυτή την πρόθεση, αλλά αντικειμενικώς η θέση που έχει πάρει είναι η θέση την οποία θα ήθελαν οι ΗΠΑ να ακούσουν από το ΚΚΕ, δηλαδή ότι δεν διαλέγει πλευρά και ότι και δια της κυρίας Παπαρίγα ότι θα πρέπει να νικήσει ο ουκρανικός λαός, δηλαδή ποιος ουκρανικός λαός? Ο ουκρανικός λαός ο οποίος εκπροσωπείται από τον κύριο Ζελένσκι και πάει λέγοντας. Τώρα, σε ό,τι αφορά, αυτά μπορούμε να τα πούμε και στο πλαίσιο των διεθνών, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα και το ερώτημά σας, εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας. Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι πάνω σε πολλές προϋπάρξεις παθογένειες, μία εκ των οποίων ιδιαίτερο σημαντική ήταν η διαρκώς συρρυκνούμενη παραγωγική βάση, εδώ και 15 χρόνια ευρισκόμενη διαρκώς σε κρίση και έχοντας χάσει περίπου το 25% του ΑΕΠ που είχαμε το 2007, είμαστε σήμερα 25% περίπου κάτω από τότε, και μια σειρά ακόμα δικτών έχουν επιδεινωθεί, δεν έχει νόημα να τους αναφέρω όλους, αντιλαμβανόμαστε. 15 χρόνια μετά, τα βασικά προβλήματα της χώρας έχουν γίνει όλα χειρότερα και έχουν προστεθεί και άλλα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή, η χώρα έχει ακόμα πιο ισχυρή παραγωγική βάση, είναι ακόμη πιο εξαρτημένη έντονα από το, ακόμη πιο έντονα εξαρτημένη από τον ξένο παράγοντα, βρίσκεται σε μια δυναμική απόκλησης από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες, βρίσκεται σε μια δυναμική απόκλησης μεγάλης, ολοένα μεγαλύτερης, από το γείτονά της, από το γείτονά μας, την Τουρκία, βασικό μας ανταγωνιστή στην περιοχή. Έχει την πιο μονομερή εξωτερική πολιτική που είχε ποτέ από ιδρύσεως νεότερου ελληνικού κράτους, έχοντας ορίσει ως εχθρό μας τη Ρωσία. Αρνούμαστε πεισματικά, με πάθος δηλαδή καταπολεμάμε κάθε άποψη η οποία μιλά για άνοιγμα της χώρας στο νέο κόσμο ο οποίος διαμορφώνεται διεθνώς. Δεν έχει καμία στρατηγική ανασυγκρότησης. Ο μόνος στόχος είναι να γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, το οποίο δεν καταλαβαίνουμε ότι από οικονομικής απόψεως δεν είναι βιώσιμο. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτιστικό και μορφωτικό πρόβλημα στη χώρα. Δηλαδή, αισθανόμαστε ντροπή να μιλήσουμε για την ελληνικότητα και έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει στις ευγενέστερες εκδοχές του το να είσαι Έλληνας, Ελληνίδα και Έλληνας. Το ζήτημα του να αγωνίζεσαι, της δημοκρατίας, της ουσιαστικής, της φιλοσοφίας, της οικουμενικότητας, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Τείνουν να εξαφανιστούν κάτω από τη διαβρωτική επίδραση του να γίνουμε κάτι που δεν υπάρχει και που δεν ήμασταν και ποτέ, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή να γίνουμε μία ορισμένη εκδοχή Δύσης που κάποιοι της κατεστημένης διανόησης φαντάζονται ότι κάπου υφίσταται, να γίνουμε δηλαδή μία εκδοχή Γερμανίας, ας πούμε,
της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που είναι ανέφικτο, και μέσα σε όλα αυτά, για πρώτη ίσως φορά, δεν υπάρχει στην Ελλάδα μόνο, δεν υπάρχουν μόνο παρακρατικοί μηχανισμοί, υπηρεσιών ασφαλείας κτλ. Θυμίζω παρενθετικά ότι δεν έχει ανοίξει ρουθούνη, ενώ έχει δημοσιοποιηθεί ότι ένα νόμιμο κόμμα, δεν έχει σημασία ότι εγώ δεν το συμπαθώ, ένα νόμιμο κόμμα ερευνάται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από πράκτορες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Δεν έχει επεμβεί ούτε εισαγγελέας ούτε κανείς. Όπως είπε πολύ σωστά ο ακροατής σας, διάφοροι μυστικών υπηρεσιών, διάφοροι διοικητές μυστικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Διάβασα κάποιες πληροφορίες ότι ίσως βρέθηκε και το διοικητής των, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, χωρίς κανείς μας να γνωρίζει το γιατί έλαβαν χώρα αυτές οι επισκέψεις. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν παρακρατικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν μια κασεκτική δημοκρατία μαζί με έναν πλήρη έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και μια μαφία η οποία γιγαντώνεται και διεισδύει παντού. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες βαθιάς παρακμής. Και το ζήτημα είναι πώς, μέσα από ποιους κοινωνικούς αγώνες και μέσα από ποιες επιλογές μπορεί κανείς να αποσταθεροποιήσει αυτό το σύστημα. Αν με ρωτούσε λοιπόν κάποιος, θα σου έλεγα ότι σε αντίθεση με αυτό που λέει η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κυβέρνηση, η ψήφος μας πρέπει να είναι ψήφος αποσταθεροποίησης αυτού του συστήματος που έχουμε. Όχι σταθερότητας. Διότι η σταθερότητα για την οποία μας μιλούν είναι η σταθεροποίηση στην αποσύνθεση. Λοιπόν, μου λένε εδώ με επιτάσσεως, έχετε λέει την εξήγηση πώς πάμε σε συνθήκες ολοκληρωμένης ιδιωτικοποίησης υγείας και παρόλα αυτά επιλέγουμε συντριπτικά αυτούς που την ιδιωτικοποιούν. Καταρχάς, κέρδισε πλειοψηφία σχετική ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ήταν μια συντριπτική επιλογή. Αυτό που ήταν συντριπτικό ήταν η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση όμως συνήθως το εξής: στις συντετριμμένες και διαψευσμένες προσδοκίες. Ένας λαός ο οποίος κάνει ένα μεγάλο βήμα αμφισβήτησης και προδίδεται, ιδίως αν δεν βρει κάποιον που να πάρει τη σκυτάλη έκφρασης αυτής της αμφισβήτησης με έναν τρόπο πιστικό, είναι αναμενόμενο ότι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα αναδιπλωθεί σε πολύ συντηρητικές, ακόμη και αυτοκαταστροφικές σε σχέση με τον ίδιο τον λαό επιλογές. Αυτό συμβαίνει. Πληρώνουμε το 2015 και στο βάθος την περίοδο 2010-2012. Αυτά πληρώνουμε σήμερα. Επειδή δεν θέλω αν μου επιτρέπετε να κολακεύσω κανέναν, πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Είναι άλλο πράγμα ότι ο λαός αποφασίζει, ο λαός είναι κυρίαρχος, ο λαός αποφασίζει, και άλλο πράγμα να πρέπει να λέμε ότι πάντα η γνώμη της πλειοψηφίας είναι σωστή. Δεν είναι πάντα σωστή η γνώμη της πλειοψηφίας. Σπύρος, μπορεί λέει ο κύριος Τζίμας να μας εξηγήσει λίγο παραπάνω τι εννοεί με τον όρο γείωση στην κοινωνία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, καθώς στη δική μου αντίληψη αυτό σημαίνει ρουσφέτια φύσες και εξυπηρετήσεις. Και δεν φαντάζομαι ότι εννοεί αυτό. Δεν σημαίνει μόνο αυτό. Παρότι επειδή η πολιτική δεν είναι ένας περίπατος στην εξοχή, έχει πολλές πτυχές και θετικές και αρνητικές. Η γείωση είναι η οργάνωση μαζικού χώρου. Γείωση είναι το πολιτικό κόμμα να υπάρχει στο πανεπιστήμιο, στο χώρο, μέσα από τη φοιτητική του παράταξη, στο χώρο δουλειάς μέσα από τη συνδικαλιστική του παράταξη, την αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια και να υπάρχουν οι μάντες επικοινωνίας με την κοινωνία. Και το κόμμα να λαμβάνει τα μηνύματα από την κοινωνία και να μπορεί να μεταφέρει τη γραμμή του προς κοινωνικούς χώρους. Και ρουσφέτια παρεπιπτόντως γίνονται και σήμερα και μάλιστα πολύ μεγαλύτερα. Περίπου 8 δις δοθήκαν με απευθείας αναθέσεις. Εκεί να δούμε ρουσφέτια. Ρουσφέτη δεν είναι μόνο να μπει σε μια παλιά δέκο. Ρουσφέτη είναι να πάρει μερικά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ο φίλος μου επιχειρηματίας και παρεπιπτόντως να προσλάβει και μερικούς από τις εκλογές μου. Μόνο που αυτό το ρουσφέτη κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι κόστιζε το επίσης αρνητικότατο ρουσφέτη των προηγουμένων δεκαετιών. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε.
ενώ μας κοστίζει πολύ περισσότερο. Ο Νίκος από το Λονδίνο λέει: καλημέρα κύριε Τζίμα, διαφωνώ. Το πρόβλημα είναι το σάπιο πολιτικό σύστημα. Υποκύπτει στους εσωτερικούς παράγοντες ώστε να χρηματοδοτείται, αλλά και στις εξωτερικές δυνάμεις ώστε να έχει την ευνοιά τους. Και όλα αυτά για να βγαίνουν βουλευτές, για να μας λένε τα διάφορα χαρακτηριστικά. Το ερώτημα είναι: εμείς ως λαός, γιατί τα ανεχόμαστε αυτά? Ναι, δεν ξέρω σε τι διαφωνεί ο ακροατής, γιατί περίπου αυτό περιέγραψα κι εγώ. Μία σχέση διαπλοκής και διαφθοράς. Αλλά πάντα η μεγαλύτερη ισχύ βρίσκεται στην οικονομική εξουσία. Αυτό ένας κανόνας ο οποίος δεν έχει αναιρεθεί. Mm-hmm. Εμείς γιατί τα ανεχόμαστε όλα αυτά? Θα πω το ίδιο. Διότι, ξέρετε, για μας ως ανθρώπους που ζούμε σήμερα και έχουμε έναν ορισμένο βιολογικό ορίζοντα, 8 χρόνια είναι ένα μεγάλο σχετικός τμήμα της ζωής μας. Σε ιστορικούς χρόνους όμως 8 ή 10 χρόνια δεν είναι αντιστοίχως μεγάλο. Απαραίτητος τουλάχιστον. Κάποιες φορές είναι, κάποιες φορές δεν είναι, αναλόγως των γεγονότων. Το 2015 ο ελληνικός λαός έφτασε και είπε όχι απέναντι στο συνασπισμένο μπλοκ του συστήματος εξουσίας. Από έξω μέχρι μέσα. Και προδόθηκε. Καλός ή κακός, όπως και αν το βλέπει κανείς, αυτή του η απόφαση δεν υλοποιήθηκε. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να ξαναστηθεί αυτή, να ξαναδιαμορφωθεί αυτή η αποφασιστικότητα. Αν δούμε ακόμη και κοινωνικοαπελευθερωτικά κινήματα, δηλαδή περιόδους που είχαν πολύ μεγαλύτερες αντιστάσεις, πολύ οξύτερες συγκρούσεις, θα δούμε ότι κάθε κορύφωση η οποία δεν δικαιώνεται οδηγεί σε μια φάση ύφεσης της κοινωνικής διεκδίκησης, οπισθοχώρησης, εγκλωβισμού, που εκεί το κρίσιμο ζήτημα είναι να συγκροτηθούν οι δυνάμεις οι οποίες στο πνευματικό και στο οργανωτικό ιδεολογικό επίπεδο θα κάνουν την αναγκαία δουλειά ώστε να υπάρξει μια νέα φάση όξυνσης της κοινωνικής διεκδίκησης. Τώρα λοιπόν είμαστε στη φάση της ύφεσης. Βεβαίως αυτή η ύφεση, αυτή η παθητικότητα δεν δημιουργεί συνθήκες μεγάλης ασφάλειας για το σύστημα εξουσίας, γιατί ξέρει ότι έχει μπροστά του πολύ δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστεί. Και νομίζω ότι εκεί, όταν αυτές αρχίσουν να ξεσπούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ίσως να δούμε μεγαλύτερες κοινωνικές εξελίξεις. Δεν θέλω να είμαι τόσο απαισιόδοξος σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό λαό. Ή τέλος πάντων είναι υποχρεωτικό να μην είμαστε τόσο απαισιόδοξοι. Θα κλείσω με δύο παρατηρήσεις ακροατών για να πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Λέει ο Νίκος εδώ, απόλυτα αληθινό αυτό που είπε ο κύριος Τζίμας. Το ότι η πλειοψηφία έχει μια τάση δεν σημαίνει πως η τάση αυτή ρέπει προς τη συμφέρον των υπολείπων ή ότι είναι αναγκαστικά σωστή. Γιατί οι πλειοψηφίες πολλές φορές απέδειξαν το αντίθετο με τραγικές συνέπειες. Και ο Αντώνης λέει: για την κατάλυση, κύριε Τζίμα, κάθε ίχνους δημοκρατίας με τον αποκλεισμό κομμάτων, όποια και αν είναι αυτά, έχετε να πείτε κάτι? Το θέμα είναι αν μας αρέσει ή όχι το κάθε κόμμα που κάθε φορά αποκλείεται. Έχουμε μιλήσει μαζί, βεβαίως, κύριε Σαχίνη, και έχω πάρει καθαρή θέση ότι είμαι κατά του αποκλεισμού των κομμάτων. Έχω πει ότι θεωρώ ό,τι πιο εγκληματικό και αηδιαστικό τον Κασιδιάρη και τους ομοίους του. Είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε να μείνουμε στο κεκτημένο της μεταπολίτευσης που έλεγε ότι ο Άριος Πάγος ασκούσε μόνο τυπικό έλεγχο νοημότητας στα κόμματα. Ήταν και παραμένει η άποψή μου αυτή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό όλο το κλίμα, αυτό που λείπει εμφατικά, παρά, προσέξτε, ακόμη και από αυτόν γκολ πολιτικών στελεχών, δεν σηκώνεται όσο πρέπει πολιτικά, μένουν εκεί. Είναι εντυπωσιακό, είναι τα εθνικά, τα λεγόμενα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν ξέρω, έχετε άλλη εικόνα? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι ο λόγος είναι, με την εξαίρεση της πολύ επικίνδυνης και λαϊκιστικής και λαϊκιστικού τρόπου με τον οποίο θέτει, εκεί βεβαίως είναι ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά σχετίζονται με τον τρόπο που τίθενται με τις διεθνείς μας σχέσεις, με την εξαίρεση του ζητήματος της Ροδόπης, mm-hmm. όπου εκεί η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Πάρα πολύ ανεύθυνο, διότι αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να την χάνουν τέτοια διαχείριση. Και κάποτε τέλος πάντων το πολιτικό σύστημα, αν μη τι άλλο, είχε την οριμότητα ορισμένα θέματα να μην
τα διαχειρίζεται με χυδαία ψηφοθυρικούς τρόπους. Η εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει στην δημόσια συζήτηση, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής έχει αποδεχτεί ότι δεν έχει αρμοδιότητα επί της εξωτερικής πολιτικής η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν τα συζητούν. Γι' αυτό είναι κοινός τόπος. Το λέτε τόσο κοινικά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση των βασικών οριζουσών της εξωτερικής πολιτικής της χώρας από κανένα κόμμα, όποιες και είναι αυτές, οι οποίες έρχονται απ' έξω. Άρα αυτή είναι η βαθύτερη, λέτε, ερμηνεία. Και παρόλα αυτά, θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Δεν τους αφορά, όχι, τους αφορά με την έννοια ότι δεν θέλουν να σκάσει κάτι στα χέρια τους, αλλά ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται εδώ. Μα ακόμη κι αν έτσι είναι, όλα αυτά που διατρέχονται το τελευταίο διάστημα και δεν είναι σενάρια, θα έχουμε και αφίξεις αμέσως μετά τις εκλογές, δεν δείχνουν σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να ασχολούνται ότι ούτως ή άλλως έρχονται μπροστά τους εξελίξεις? Έχω την αίσθηση ότι τα κομματικά επιτελεία των συγκεκριμένων κομμάτων πάνω κάτω θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ησυχία στο Αιγαίο και αυτό τους αρκεί. Είναι δε πρόθυμα τα περισσότερα εξ αυτών να υπογράψουν μια οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία, εάν μπορεί να πλασαριστεί με έναν καλό τρόπο στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι όμως μια δομική συνθήκη, έτσι, η οποία έχει διαμορφωθεί, η οποία ανατρέχει το 1996 κατά τη γνώμη μου και έκτοτε. Βασίζεται δε στο ότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα. Αυτή είναι η βασική θεώρηση. Η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή χώρα για να έχει δική της εξωτερική και αμυντική πολιτική. Θα πρέπει να εκχωρήσει σε ξένες δυνάμεις βασικούς τομείς της πολιτικής της. Το έχει κάνει και θεσμικά και όχι με τυπικό τρόπο, όχι με θεσμικό τρόπο. Αρχικώς η αντίληψη ήταν ότι την εξωτερική μας πολιτική θα τη χειριζόταν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Γερμανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, τώρα που πέραν πάει σε αμφιβολίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται γεωπολιτικός νάνος, εθνοπολιτικός νάνος, έχει επιστρέψει ο πλήρης έλεγχος από τη ΣΥΠΑ, με πολύ συμπληρωματικές παρεμβάσεις από άλλες δυνάμεις. Επομένως, θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διασφαλίσουν τον μη πόλεμο και ενδεχομένως να φέρουν και μια ευπαρουσία στη συμφωνία. Πιστεύω ακράδαντα ότι το ελληνικό κατεστημένο δεν θέλει να τελειώνει μόνο με την Κύπρο, θέλει να τελειώνει και με τα προβλήματα στο Αιγαίο. Διότι νομίζει ανοήτως ότι μπορεί να τελειώσει με αυτά τα προβλήματα χωρίς, και μάλιστα να δείχνει ότι βιάζεται να τελειώσει με αυτά τα προβλήματα, χωρίς να προκαλέσει μια ανεπανόρθωτη καταστροφή. Το δοκιμάσαμε και άλλες φορές. Οι καταστροφές ήταν ανεπανόρθωτοι, διακινδυνεύουμε κάτι αντίστοιχο και σήμερα. Υπό το βάρος αυτής της βάσης προβληματισμού και σκέψεων, τι βλέπετε ότι έρχεται με γρήγορο ρυθμό σε εξέλιξη για την περιοχή? Διότι στην Τουρκία υπάρχει μια νέα κυβέρνηση υπό τον Ερντογάν. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην Ελλάδα κορυφαίοι αναλυτές έσπευσαν να μας πούνε ότι απομακρύθηκαν οι ιέρακες από την κυβέρνηση Ερντογάν, μάλλον ήρθαν οι περιστερές, λησμονώντας ναι, το ρόλο βάθους για παράδειγμα προσωπικότητων, γιατί έτσι πρέπει να τις βλέπουμε, όπως ο Χακάν Φιντάν. Αλλά εσείς τι λέτε? Αυτή τη στιγμή να πούμε το εξής, σε ποιο ρυθμό με βλέπετε λίγο να κομπιάζω, γιατί θα επαναλάβω πράγματα που έχουμε συζητήσει, αλλά είναι καλό να τα λέμε. Σε ποιο ρυθμό κινούνται τα ελληνοτουρκικά, τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά? Στο ρυθμό τον οποίο επιβάλλει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και με την Κίνα. Δια αντιπροσώπων, περίπου δια αντιπροσώπων ακόμη. Τι σημαίνει αυτό? Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, κλειστή την Ανατολική Μεσόγειο για τη Ρωσία και για την Κίνα. Σε αυτή τη βάση έχουν συμφέρον για ακριβώς μία κατά το δυνατόν να παραμείνει το status quo, και αν είναι δυνατόν να υπάρξουν και μια σειρά συμφωνιών όποιου είδους μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και άλλων δυνάμεων, αλλά και Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν είναι λοιπόν καθόλου απίθανο να δούμε πιέσεις
προς τέτοιες συμφωνίες, είτε αφορούν τη διαχείριση των φυσικών πόρων, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι μπορούν να δεχτούν και να πλασάρουν στο ελληνικό κοινό, όπως είναι το ζήτημα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία υποθέτω ότι ακόμη θεωρούν αρκετά δύσκολο να πλασάρουν στο ελληνικό κοινό, όπως είναι το ζήτημα των στρατιωτικών δυνάμεων σε νησιά του Αιγαίου. Με συγχωρείτε, εδώ κυκλοφορεί ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα, αν συμφωνήσουμε να μειώσουμε το ΠΟΣΥΚ, το στρατιωτικό αποτύπωμα στα νησιά, όχι αποστρατικοποίηση, ποιο ΣΥΚ έκφραση. Μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος. Το έχει πει και ο κύριος Πομπέος στο παρελθόν. Ναι. Εάν συμφωνήσουμε σε κάποια μορφή συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, διότι μία είναι η θάλασσα, να βγούμε όλοι κερδισμένοι, γιατί να μην πάμε και σε ένα σύμφωνο μη επιθέσεως και βρε αδερφέ για τα επόμενα 30-40 χρόνια να πέφτει το χρήμα σε προϋπολογισμούς για κοινωνικές δαπάνες και ανάγκες και όχι σε εξοπλισμούς που στην ουσία εξουθενώνουν τη χώρα. Τι έγινε τώρα ένα μίλι πάνω, ένα μίλι κάτω? Δεν χάλασε και ο κόσμος? Τα έχετε ακούσει αυτά, δεν τα λέω έτσι. Ναι. Το πρόβλημα βέβαια με αυτή τη συλλογιστική, μάλλον ένα από τα προβλήματα που μας διαφεύγει με την αξιοπιστία της συλλογιστικής, είναι ότι η Ελλάδα δεν εξοπλίζεται για να πολεμήσει την Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να πολεμήσει τη Ρωσία ή να συμβάλλει στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Επομένως, αυτοί οι εξοπλισμοί δεν θα σταματήσουν. Είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα θα αγοράσει F-35 και μετά θα χυμίξει εναντίον της τουρκικής αεράμυνας και θα τη διαλύσει. Τα F-35 τα αγοράζουμε διότι πρέπει να πουληθούν. Και άρα όταν είσαι σύμμαχος στον ΗΠΑ, η πρώτη σου υποχρέωση είναι ούτως ή άλλως ό,τι ανάγκη αμυντική και αν έχεις ή δεν έχεις να ταΐζεις το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στη ΣΥΠΑ. Μην ξεχνούμε ότι αυτά δεν είναι δικές μας ανακαλύψεις. Προέρχονται από τη διανόηση και το πολιτικό προσωπικό των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Συντηρητικών, προοδευτικών όλων των τάσεων. Άρα λοιπόν, εξοπλισμούς θα κάνεις γιατί πρέπει να κάνεις για να αγοράσεις από τη ΣΥΠΑ προϊόντα. Και το δεύτερο είναι γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαδικασία παγκόσμιας σύγκρουσης με τη Ρωσία και την Κίνα και εσύ είσαι υποστηρικτικός μηχανισμός του σχεδιασμού των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Άρα εξοπλισμούς θα συνεχίσεις να κάνεις. Για να το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή η εθνική άμυνα δεν ορίζεται. Δεν διαμορφώνεται ως σχεδιασμός σε ορίζοντα έτους, ούτε καν πενταετίας ή δεκαετίας, τη φάση της ύφεσης, ακόμη και αν επιτευχθεί, διαδέχεται η φάση της όξυνσης όταν υπάρχουν ανισορροπίες δομικές μεταξύ δύο γειτόνων. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν επενδύεις εγκαίρως σωστά και στη δική σου παραγωγική δυνατότητα σε ό,τι αφορά την εθνική σου άμυνα, αυτό που θα υποστείς θα είναι ή που κινδυνεύεις να υποστείς, για να μην ακουστώ πολύ έτσι απειλητικός, αυτό που κινδυνεύεις να υποστείς είναι εθνικός ακροτηριασμός και πολύ μεγαλύτερο κόστος και οικονομικό τη στιγμή που ο κίνδυνος θα εμφανιστεί μπροστά σου, διότι τότε θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Κοινώς, πολύ καλή είναι αυτή η αφήγηση. Την ακούσαμε και τη δεκαετία του 90, αμέσως μετά το 96, τα ίδια ακριβώς. Και τώρα τα βρήκαμε και να το Ελσίνκι και να οι σεισμοί και γιατί να μην επενδύσουμε στο κοινωνικό κράτος κτλ. Μόνο που λίγο μετά με όρους ιστορικού χρόνου, ήρθε μια ατζέντα η οποία από εκεί που μιλούσαμε για την υφαλοκρηπίδα έχει βάλει στη μέση την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τη διεκδίκηση της κυριότητας υπό όρους, όχι μόνο των ακατοίκητων αλλά και κατοικημένων νησιών του Αιγαίου, τη Δυτική Θράκη, τις προνομιακές σχέσεις με την Αλβανία, τη διεύρυνση των σχέσεων με τη Σερβία, τους Τούρκους κομμάντο στο Κωσυφοπέδιο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το ζήτημα με τη Λιβύη και πάει λέγοντας. Επί αυτά οι ρίζες του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήματα με την Τουρκία στα βόρεια σύνορά μας, βορειοδυτικά, στα ανατολικά και στα νότια της Κρήτης,
η ρίζα του ζητήματος που αφορά την πλήρη αποστασιοποίησή μας από τις νομικές μας υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ρίζες αυτών των προβλημάτων ανατρέχουν στη δεκαετία του 90 και στην αφήγηση, την οποία πολύ σωστά θέσατε ως αυτό που ξαναακούμε 20 κάτι χρόνια μετά. Κύριε Τζίμα, έχω εδώ παρεμβάσεις ακροατών. Επανήλθω σημεών. Να το λέει πάλι ο κύριος Τζίμας, αυτή τη φορά για τα θέματα τα εθνικά και την εξωτερική πολιτική, λέει κανένα πολιτικό κόμμα. Γιατί το ΚΚΕ δεν μιλάει για την επικίνδυνη κλιμάκωση προς όφελος του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δεν υποδηλώνει την εγκατάλειψη του Κυπριακού ως θέμα εισβολής και κατοχής, δεν λέει για κανέναν διάλογο πάνω στα ζητήματα του Αιγαίου. Γιατί τα ισοπεδώνει πάλι? Σωστό, τα λέει όλα αυτά, αλλά θα πω στον ακροατή μας ότι το ΚΚΕ λέει και κάτι άλλο που είπα μόλις πριν. Λέει σήμερα που υπάρχει για πρώτη φορά η πιθανότητα να ιτηθεί το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, το ΚΚΕ λέει εγώ δεν είμαι με κανέναν και δια της κυρίας Παπαρίγα είμαι με τη νίκη του Ουκρανικού λαού, το επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν για να το ακούσει και ο ακροατής μας, είμαι με τη νίκη του Ουκρανικού λαού, δηλαδή ποιου Ουκρανικού λαού, του Ουκρανικού λαού όχι που είναι στα ανατολικά, που είναι στα δυτικά και πολεμάει υπό τον κύριο Ζελένσκι. Άρα ναι, τα λέει το ΚΚΕ κάποια πράγματα, αλλά λέει και κάποια άλλα πλέον τα οποία προσωπικώς τουλάχιστον με φέρνουν σε αντιπαράθεση με τα λεγόμενά του. Διότι δεν μπορούμε να μιλούμε για το Αιγαίο και για την Κύπρο εκτός του πλαισίου της Μέσης Ανατολής και εκτός του πλαισίου της παγκόσμιας αντιπαράθεσης. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για το Αιγαίο και άρα για την Ελλάδα και την Τουρκία. Διότι είμαστε αυτές οι χώρες οι οποίες μπορούν να έχουν ένα πιο φιλικό ρόλο προς τη Ρωσία και άρα να της δώσουν μια δίωδο ή να έχουν έναν πιο εχθρικό ρόλο προς τη Ρωσία και άρα να της δημιουργήσουν πολλά προβλήματα ως προς την κάθοδό της στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως δεν μπορούμε να μιλούμε για τα ελληνοτουρκικά εκτός του ευρύτερου πλαισίου διεθνοπολιτικών εξελίξεων. Άλλος φίλος λέει εδώ, δεν κατάλαβα την αιχμή του κυρίου Τζίμα ως προς το χειρισμό του ζητήματος με τη μειονότητα στη Ροδόπη από πλευράς κυβέρνησης. Γιατί δηλαδή, του άρεσε η διατύπωση του κυρίου Φιλή? Ο κύριος Φίλης καταρχάς, ο κύριος Φίλης δεν μου είναι σχεδόν καθόλου συμπαθής πολιτικά. Δεν ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Δεν άκουσα καν τη δήλωσή του. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αναφέρθηκε στο ζήτημα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού, το οποίο πράγματι κάθε ένας το έχει. Από εκεί και πέρα, ναι, αλλά είναι ευθύνη κάθε κόμματος. Δύο λεπτά, κύριε Τζίμα. Να τελειώσω λίγο αυτό. Εντάξει, τώρα το ολοκλήρωνα την κυρία. Θα σας πει κάποιος, ναι, και εγώ αυτοπροσδιορίζομαι. Εσύ με διαλέγεις ως κύριο υποψήφιο βουλευτή σου. Μάλιστα. Αυτό θα έλεγα. Μάλιστα. Είναι ζήτημα καθενός να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει και ζήτημα πολιτικό κάθε κόμματος να επιλέγει κάποιον που αυτοπροσδιορίζεται είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, αν και εγώ βγω και πω είμαι φασίστας, υποθέτω δεν θα με δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις τάξεις του, έτσι, ή το ΚΚΕ ή το ΚΙΝΑΛ, παρότι είναι δικαίωμά μου. Όμως ο κύριος Φίλης είναι ένας βουλευτής. Μάλλον δεν εξελέγει καν βουλευτής, δεν είναι πλέον καν βουλευτής. Είναι ένα κομματικό στέλεχος. Η κυβέρνηση, όσο ήταν κυβέρνηση και τώρα πρώην κυβέρνηση, έχει αντικειμενικά ένα άλλο πολιτικό και θεσμικό βάρος. Και είναι άλλο πράγμα η δήλωση ενός κομματικού στελέχους και άλλο πράγμα η συντονισμένη γραμμή από ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι η προηγούμενη και πολύ πιθανώς η επόμενη κυβέρνηση, όταν ανοίγει δι' αυτού του τρόπου ζητήματα που αφορούν τη μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Άρα λέτε εδώ έχει μια άλλη σημασία. Μου λέει κάποιος... Καλά τα λέει ο κύριος Τζίμας. Αν δεν αρέσει στην πρώην κυβέρνηση η ιστορία της μειονότητας, τι έκανε αυτή η κυβέρνηση 4 χρόνια για τη λειτουργία του προξενιού? Αυτό είναι το ζουμίλι. Τώρα εδώ υπάρχει μια τρομερή υποκρισία επίσης. Δηλαδή, από όλους όμως. Το ζήτημα όμως του προξενιού τώρα το μάθαμε. Από όλους υπάρχει υποκρισία διαχρονική, έτσι. Το ζήτημα της μοιρασιάς ψήφων σε κόμματα τώρα το είδαμε. Ή αυτή την υπόθεση αποφασίζεις να την αντιμετωπίσεις με έναν ορισμένο τρόπο και με διακομματική συνένεση, ή αφού έχεις αποφασίσει ότι θα επιτρέπεις παρεμβάσεις και επιτρέπουμε παρεμβάσεις, το ξέρουμε όλοι, το να πυροδοτείς μια κατάσταση για προεκλογικούς λόγους είναι εντελώς ανεύθυνο.
δεν μπορούμε, ξέρετε, είμαστε στα Βαλκάνια και έχουμε πολύ πικρή εμπειρία από το πώς έχουν αξιοποιηθεί μειονοτικά ζητήματα. Έχουν τεμαχιστεί χώρες, έχει σκοτωθεί κόσμος, έχουν διαλυθεί κοινωνίες. Δεν μπορούμε να παίζουμε το παιχνίδι της άλλης πλευράς. Η πρώην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που ανοίγει το ζήτημα, παίζει το παιχνίδι της άλλης πλευράς για δικούς της ψηφοθυμικούς λόγους. Φαντάζομαι ότι λέτε ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει ένα θέμα όταν αυτή η κατεύθυνση ψήφων λειτουργεί υπέρ του αντιπάλου. Αν λειτουργεί υπέρ ημών, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό εννοείται στην ουσία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ψήφους με μεσολάβηση του τουρκικού προξενείου. Κορυδευόμαστε τώρα. Όλα τα κόμματα έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι. Άλλος φίλος, ο Γιώργος, μου λέει: μήπως, κύριε Τζίμα, φοβάμαι, λέει, θα σας φανεί βαρύ, αλλά πρέπει να σας το πω, διαστρεβλώνει τα λόγια της Αλέκας Παπαρίγα. Δεν εννοούσε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τζίμας. Θα έπρεπε να γνωρίζει τι σημαίνει να κερδίζει ο λαός, που σίγουρα δεν σημαίνει να κερδίσει ο Ζελένσκι. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Επειδή είχα μια αντιπαράθεση με το ριζοσπάστη, να με συγχωρήσει ο ακροατής, ο λαός για τον οποίο μιλά η κυρία Παπαρίγα έχει έναν ηγέτη, είναι ο κύριος Ζελένσκι, έναν στρατό, τον Ουκρανικό στρατό, ο οποίος πολεμά υπό τις διαταγές του ΝΑΤΟ, και αν κερδίσει, θα κερδίσει με αυτό το στρατό, με αυτή την ηγεσία και αντικειμενικός προς όφελος του ΝΑΤΟ. Όποιος φαντάζεται ότι υπάρχει κανένα κομμουνιστικό κόμμα ή κανένα κομμουνιστικό κίνημα στην Ουκρανία το οποίο διεξάγει λαϊκό αγώνα εναντίον των Ρώσων, ζει σε άλλο κόσμο. Και καλό είναι να διαβάσουν τις ανακοινώσεις των κομμουνιστικών κομμάτων της περιοχής και από την Ουκρανία και από άλλες χώρες της περιοχής, να δει πόσοι κομμουνιστές έχουν διωχθεί στην Ουκρανία πριν το 2022 κτλ. Κτλ. Η κυρία Παπαρίγα είπε άλλα πράγματα που έφεραν ενδεχομένως το ΚΚΕ σε δύσκολη θέση ως προς κάποιους οπαδούς του, αλλά αυτά είπε. Κύριε Τζίμα, φτάνοντας στο τέλος, επανέρχομαι. Εσείς είπατε η απάντηση είναι αστάθεια. Σε αυτό το σύστημα, η οποία αστάθεια, προσέξτε τώρα, θα ονοματιστεί έτσι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Σοβαρά τώρα πιστεύετε τον Αύγουστο θα πάει ο κόσμος να ψηφίζει τα μπάνια του λαού που είχε πει? Εάν ο κ. Μητσοτάκης θα τηρήσει αυτό που λέει, που είχε πει ο Ανδρέας, ο αλυσμόνητος Ανδρέας, δεν το είχε πει έτσι. Ο Ανδρέας πολλά μπορεί να του προσάψεις, αλλά το λαϊκό αίσθημα το πιάνε όσο ελάχιστη. Όταν έλεγε δεν παίζεις με τα μπάνια του λαού, ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Δεν εννοούσε το ότι θα βάλουν το δαχτυλάκι μες στο νερό μόνο. Λοιπόν, εσείς λέτε τώρα εδώ ότι μένει να δούμε αν το εννοεί. Ναι, πρώτα απ' όλα ακριβώς. Γιατί εγώ πολύ μεγάλες εμβολίες για το κατά πόσο εννοεί ο κ. Μητσοτάκης. Καταρχάς, να σας ρωτήσω κάτι που δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά ως πολιτικός επιστήμονας μπορεί να το γνωρίζετε. Αν, παρότι δεν το βλέπουν οι περισσότεροι, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, ωραία, και δεν σχηματίσει η κυβέρνηση, του ανατεθεί η εντολή και την παραδώσει, δεν σχηματίσει η κυβέρνηση, ο πρώτος ορίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές ή η υπηρεσιακή κυβέρνηση? Αυτό δεν το ξέρω. Μα δεν είναι κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης για να ορίσει. Άρα ποιος θα αποφεθεί για τις εκλογές? Θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών η πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσπαθώντας να βρει μια λύση, ενδεχομένως μια μεταβατική κυβέρνηση ολιγόμενη. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα ορίσει τον χρόνο των εκλογών. Α, μάλιστα. Ωραία. Μέσα στις συνταγματικές προθεσμίες. Αλλά πέραν αυτού, και πέραν του πόσο πιθανό είναι να πάμε τον Αύγουστο, να μην πάμε, και τέλος πάντων ας γίνουν και εκλογές τέλη Αυγούστου, το ζήτημα δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι εκεί μόνο, είναι πιο στρατηγικό. Και το επαναλαμβάνω, το είπα όπως το είπα και πριν, η σταθερότητα στην οποία αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης και ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, αλλά εν προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης, είναι η σταθερότητα στην κατάσταση την οποία περιγράψαμε πριν και στην οποία δεν έχει νόημα να αναφερθώ ξανά. Αυτή η σταθερότητα δεν μπορεί να παρέξει τίποτα το θετικό για τη μεγάλη πλειοψηφία. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση θα συνεχίσει να μοιράζει επιδόματα, πιθανότατα αυτά τα επιδόματα θα κοπούν κάποια στιγμή προς τα τέλη της χρονιάς ή αρχές επομένης, όταν θα ξανασφίξουν τα δημοσιονομικά λουγιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
όσο πιο ενισχυμένη είναι μια κυβέρνηση εν ώψη αυτών των γεγονότων, με τόσο μεγαλύτερο θράσος και αλαζονία θα λέει στον ελληνικό λαό, μην μιλάτε, εσείς με ψηφίσατε. Λοιπόν, έχουμε συμφέρον και τόσο πιο πιθανό είναι να κλείσει ετεροβαρή συμφωνία στην εξωτερική πολιτική, να μοιράσει δισεκατομμύρια στους φίλους της και πάει λέγοντας. Έχουμε συμφέρον από μια τέτοια κυβέρνηση να είναι ισχυρή? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ο Χρήστος από την Ξάνθη λέει: ζω στην Ξάνθη από το 85, είναι αστείο, 1985. Είναι αστείο να ισχυρίζονται κάποιοι ότι μόλις σήμερα προέκυψε το ζήτημα της μειονότητας. Όλα τα κόμματα εξουσίας το έχουν χρησιμοποιήσει κατά βούληση. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, περίπου, όχι περίπου, έρχεται στα λόγια σας, κύριε Τζίμα. Μα δεν είναι γνωστό αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακή ανευθυνότητα αυτών οι οποίοι κατά τα λοιπά θέλουν να προβάλλονται ως η υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Κύριε Τζίμα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, στο καθαρά επιστημονικό πεδίο, θεωρείτε ότι μία περίοδος που άνοιξε με βίαιο τρόπο τέλη 9 αρχές 10 ολοκληρώνεται τώρα? Εννοείται στο εσωτερικό? Ναι, 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 στο εσωτερικό. Το διεθνές έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων. Αυτή η περίοδος, με ό,τι μεταβολισμούς, μεταμορφισμούς, πολιτικά σχήματα να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, με έναν τρόπο σχηματοποιείται και οδηγείται σε μία αποκριστάλλωση τώρα και θα είναι μία λειτουργία, θα το πω, μπορεί να φανεί βαρύ σε κάποιους, του 1,5 κόμματος, ένα ισχυρό κόμμα που θα κυβερνά και ένα μισό που θα είναι, ναι, όλοι αλλοί. Νομίζω ότι από οικονομικής κοινωνικής απόψεως έχουμε ένα συνεχές. Δηλαδή είμαστε από το 8 και μετά σε φάση κρίσης και η κρίση συνεχίζεται. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Αυτό είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε 15 χρόνια οικονομικής κρίσης. Εξού και ακόμη και σήμερα είμαστε 25% κάτω από το ΑΕΠ που είχαμε το 2007. Είναι, αυτό αν το σκεφτείτε, είναι τεράστιο. Θυμηθείτε ότι η Ελλάδα το 1958, 19 χρόνια μετά, είχε φτάσει στο επίπεδο του 1939. Δηλαδή, περνώντας από κατοχή και εμφύλιο, μας πήρε 19 χρόνια τελικώς για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν από εκείνα τα γεγονότα. Χωρίς να έχουμε περάσει από πόλεμο, κατοχή και εμφύλιο, 15 χρόνια μετά απέχουμε 25%. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο επίπεδο του 2007, είναι απίθανο να το πετύχουμε σε χρόνο ίδιο με εκείνο που μας είχε πάρει κάτι από την κατοχή και τον εμφύλιο, για να καταλάβουμε πόσο βαθιά δηλαδή είναι η κρίση. Άρα η οικονομική κρίση θα συνεχίζεται. Πολιτικά θα χώριζα σε δύο κομμάτια. Έχουμε την περίοδο 2009-2015 που είναι η περίοδος του μεγάλου μετασχηματισμού. Γκρεμίστηκε ο παλαιός δικοματισμός, ο μεταπολιτευτικός μάλλον δικοματισμός. Και την περίοδο 2015-2023 που είναι μια περίοδος σταθεροποίησης, με έναν ασθενή δικοματισμό. Η περίοδος που σε οποία βρισκόμαστε εκτιμώ ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Θα έχουμε αυτό που είπατε πολύ σωστά, το 1,5 κόμμα, δηλαδή στην πραγματικότητα τι, μια ισχυρή, τουλάχιστον φαινομενικά ισχυρή όμως σχέση με τα άλλα κόμματα δεξιά, και ένα ασθενές κέντρο, το οποίο μάλιστα θα κινείται δεξιόστροφα υπό την πίεση της δεξιάς, όπως παλιά το ΠΑΣΟΚ ως ηγεμονικό κόμμα ανάγκαζε τη δεξιά να κινείται αριστερόστροφα για τα δικά της δεδομένα. Αυτή όμως είναι μια μεταβατική περίοδος, δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ λόγω των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Άρα νομίζω ότι θα πάμε σε νέες γένες, σε νέα κόμματα ή σε νέες συνθέσεις προϋπαρχόντων κομμάτων το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, φτάσαμε στο τέλος. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος, δηλαδή ο κύριος Τζίμας, με τον οποίο δεν διαφωνώ σε άλλες αναλύσεις, υπονοεί με έναν τρόπο ότι το ΚΚΕ είναι νατοϊκή μαριονέτα. Δεν είπε αυτό ο κύριος Τζίμας.
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πολλές φορές τα κόμματα μέσα στην ήττα τους ή στην υποχώρησή τους αντικειμενικώς λένε πράγματα τα οποία συμφέρουν αυτόν με τον οποίο είναι απέναντι. Λέω ότι το ΚΚΕ πήρε μια θέση η οποία αντικειμενικώς είναι αυτό το οποίο θα ήθελε να ακούσει από το ΚΚΕ να ακούσουν ΗΠΑ. Δεν λέω ότι είναι μαριονέτα. Η μαριονέτα είναι άλλο πράγμα. Και η μαριονέτα είναι κάποιος ο οποίος είναι ελεγχόμενος, είναι ποδηγετούμενος. Αντιθέτως, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, διότι τα πολιτικά πρόσωπα και οι πολιτικές δυνάμεις είναι δυναμικοί οργανισμοί. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και ηγετών και δυνάμεων, οι οποίες δεν υποτάχθηκαν, δεν έγιναν μαριονέτες ποτέ. Παρ' όλα αυτά, περάσαν φάσεις κατά τις οποίες έως και προσχωρούσαν στη θέση των αντιπάλων τους, χωρίς να το θέλουν πολύ συχνά. Ή τέλος πάντων αντιμετώπιζαν ένα αδιέξοδο ή συνθήκες τις οποίες θεωρούσαν ότι, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Νομίζω ότι το ΚΚΕ έχει κάνει μια ανάλυση ότι στον παρόντα συσχετισμό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πέρα από το να συσπηρώνει ορισμένες δυνάμεις και γι' αυτό δεν επιβιώκει την ανατροπή του. Του εν λόγω συσχετισμού. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, έρχεται η απόδειξη αυτού που είπατε εισαγωγικά, ότι επειδή δεν έχουμε μπει στην ουσία προγραμματικών θέσεων, αντιπαραθέσεων και πολιτικών και στα ζητήματα της υγείας, αρκούμαστε. Τελικά το παιχνίδι γίνεται από κάποιες δηλώσεις και ξαναθυμόμαστε. Προσέξτε τώρα πώς αποδεικνύεται. Επί του πιεστήριου η είδηση. Ευχαριστώ την Αγγελική Δουλειαρέ που μας τη στέλνει. Αποσύρεται από την προεκλογική μάχη ο Σπύρος Πνευματικός μετά τις δηλώσεις του για τους καρκινοπαθείς. Λυπάμαι για μια δήλωση που έκανε ο Σπύρος Πνευματικός χθες. Επικοινώνησα, σήμερα θα τον συναντούσε στην Εύβοια, και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη και σε περίπτωση που εκλεγεί να παραδώσει την έδρα του στον επόμενο ή στην επόμενη επιλαχούσα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί τα ψηφοδέλτια έχουν ανακηρυχθεί, άρα έχουν τυπωθεί. Άρα έρχεται να δέσει με αυτό που μας είπατε εισαγωγικά, κύριε Τζίμα. Ναι, φεύγει ένα πρόσωπο, μένει η πολιτική. Μάλιστα, για την πολιτική δεν γίνεται συζήτηση. Εγώ δεν θα πω μένει η πολιτική, δεν γίνεται συζήτηση. Ωραία, έφυγε ο ένας Μανολιός, αλλάξαμε τα ρούχα μας αλλιώς. Όπως συνέβη και με την περίπτωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Μάλιστα, καταλάβαμε. Κύριε Τζίμα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Τράβηξε πολύ, αλλά είχε ενδιαφέρον και την τράβηξαν καλά, νομίζω, σήμερα με συμφωνίες και διαφωνίες και οι ακροατές. Το θεμητό είναι ότι είχαμε έναν διάλογο. Πολύ πιο ουσιαστικό, κατά τη γνώμη μου, από άλλες μορφής και υφής διαλόγους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.